όπως είναι πολύ της μόδας οι καταδίκες της βίας, αυτές των όλων όσων έχουν συμβεί πάνω στην Χαλκιδική, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είδαμε όλες τις εικόνες, τα παρακολουθήσαμε. Βεβαίως, όποιος δεν παρακολουθεί από το διαδίκτυο τι ακριβώς συμβαίνει στη Χαλκιδική, γιατί το διαδίκτυο είναι μια σοβαρή πηγή πληροφόρησης, όχι πάντα, αλλά στο συγκεκριμένο μάθαμε πολλά πράγματα από το διαδίκτυο, θα ξαφνιάστηκε, γιατί θα διαπίστωσε, βλέποντας τα κανάλια, τα μεγάλα, να του παρουσιάζουν ένα θέμα από τη Χαλκιδική, ότι εκεί υπάρχει κάτι, ότι γίνεται κάτι. Γιατί μάλλον η πρώτη φορά που το θέμα έπαιξε στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, που είναι και δημόσιες συχνότητες. Βεβαίως, εκτιμητέο και θετικό ότι έπαιξε για πρώτη φορά, έστω και έτσι. Δεύτερον, δεν είδαμε την άποψη των κατοίκων, ενώ υπήρχαν τρίλεπτα, τετράλεπτα βίντεο, ζωντανές συνδέσεις. Είδαμε τον δήμαρχο, τον Μπάχτα, πολύ αγαπημένο σε όλων των Ελλήνων από την παλιά καλή εποχή του Πασόκ. Δεν είδαμε την άποψη των κατοίκων. Είδαμε τα καμένα, τα γκρέιντερ εκεί, τα φορτηγά. Ακούσαμε μαρτυρίες που η αστυνομία δεν τις δίνει για τους φρουρούς. Εκεί υπάρχει κάτι, γιατί η αστυνομία πάντα με τις ανακοινώσεις της καλύπτει το σύνολο των όσων έχουν γίνει. Υπήρχε μια διάσταση. Τέλος πάντων, την άλλη άποψη, την οποία οφείλουν, πρέπει τα μέσα ενημέρωση να προβάλλουν, έστω και κουτσουρεμένη και στριμωγμένη 10 δεύτερα μέσα σε ένα τετράλεπτο βίντεο, δεν την είδαμε, δεν παρακολουθήσαμε. Γιατί οι κάτοικοι αντιδρούν χρόνια τώρα. Ποιες είναι οι απόψεις τους για την επένδυση, όπως λέγεται, ποιες είναι οι απόψεις τους για την οικολογική καταστροφή, ποιες είναι οι απόψεις τους γενικότερα για το θέμα, γιατί έχουν κάνει μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στο παρελθόν, τεράστιες, έχουν χτυπηθεί από τα ΜΑΤ, έχουν γίνει επεισόδια, έχουν και ηλικιωμένοι είχαν τραυματιστεί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι την κυρία Εγκλέση πριν, πότε ήταν, κάνα δίμηνο. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Αντί αυτών είδαμε μόνο τα καμένα και μείναμε μόνο σε αυτά και έπαιξε και πρώτη, δεύτερη και τρίτη είδηση. Σίγουρα δεν ξέρω ποιοι το κάναν αυτό, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Οι έρευνες προχωρούν κτλ. Κτλ. Θα αποδοθεί, θα λάμψει η αλήθεια και όλα τα υπόλοιπα. Η κοινωνία εκεί διαμαρτύρεται. Η κοινωνία γενικώς είναι στην απέξω. Οπότε με διάφορους τρόπους, όταν με τους μέχρι τώρα συνηθισμένους τρόπους δεν μπαίνει στα όσα γίνονται και υπάρχουν αποφάσεις κυβερνήσεων και επιχειρηματιών που αφορούν την κοινωνία και τη ζωή της, η κοινωνία θα αντιδράσει. Και αυτό δεν είναι ούτε θέμα σύμβασης, ούτε συμβολέου, ούτε savoir vivre, ούτε κάποιος μπορεί να ορίσει με ποιους τρόπους, τι ώρα και με ποια μέθοδο θα αντιδράσει η κοινωνία. Και το θέμα δεν είναι αν όλοι αυτοί οι 40-50 οι κουκουλοφόροι που πήγαν και έκαναν όλα αυτά που έκαναν είναι η κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω εγώ να το βεβαιώσω. Σημασία έχει πόσοι στην ελληνική κοινωνία στάθηκαν αλληλέγγυοι με αυτούς και με αυτήν την ενέργεια. Και αυτό μπορεί να μην είναι καλό αν το δει κάποιος από μία πλευρά, αλλά δεν παζαρεύεται ούτε αυτό. Εδώ που μας έχουν φέρει θα υπάρχουν και τέτοιες κινήσεις, να τις συνηθίσουμε όλοι είτε μας αρέσουν είτε όχι, και θα υπάρχουν και κινήσεις αλληλεγγύης προς τέτοιες κινήσεις. Όλα αυτά δεν είναι καλά και θα έπρεπε όλοι αυτοί που έφεραν μνημόνια, τέτοιου τύπου αποφάσεις που δεν λογαριάζουν την κοινωνία, λειτουργούν με βία, με τη δική τους βία, να ξέρουν ότι θα υπάρχουν και απαντήσεις που έχουν δρομολογηθεί, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Άλλωστε, σε πόσες γωνιές του πλανήτη δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια, έκτροπα και αγριότητες σε επιχειρήσεις μεγάλες, πολυεθνικές σημεί, που πάνε, καταστρέφουν το περιβάλλον, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, οτιδήποτε άλλο, βουνά, για να θησαυρίσουν αυτές, μη λογαριάζοντας τις ζωές των κατοίκων. Έτσι λοιπόν την καταδίκασε τη Βίο Χρυσοχοίδης, πολύ καλά έκανε. Σε όλα αυτά που σας λέμε τώρα, τα οποία ριζοσπαστικοποιούν ένα κομμάτι του λαού, έχουμε ήδη το πρώτο ρήγμα στη συντηρητική παράταξη, στη βαθιά, πολύ βαθιά δεξιά. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.